Μήνυμα προς όλους τους Έλληνες, τους πολεμιστές μου, που πρέπει να ενημερώνονται πάντα για όλες τις εξελίξεις και τα εκτεκτενόμενα, ακόμα και της προδοσίας που, όπως είπα, οι πολεμιστές μου, τα αδέρφια μου, οι συνελληνές μου, θα καθαρίσουν αυτή την προδοσία. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι περίμεναν όλοι να μιλήσω. Έκανα 6 μήνες, όπως είπα, να μιλήσω. Και στρατηγικά αυτό ήθελα. Γιατί αν μιλούσα νωρίτερα, δεν θα είχαν συμβεί όλα αυτά. Δεν θα βλέπαμε το σχέδιο το αποστατικό, το σχέδιο της κυβέρνησης, του καθεστώτος, το δογματικό σχέδιο, το δόλιο, το αποστατικό, για τα 3, 4, 5 και τους συνεργάτες τους, αυτών των δόλιων υπανθρώπων που θέλουν να λέγονται και Έλληνες και επιμένουν ακόμα ότι είναι στο στόχο, στο σκοπό τους, ότι είναι και στον όρκο τους και ότι θέλουν να λέγονται και Έλληνες. Είναι μεγάλη γελιότητα και ξεφτύλα, τόσο βάρβαροι, τόσο γελοί, τόσο προδότες, τόσο ξεφτυγισμένα, τόσο ξεφτυγισμένες ανθρώπινες υδάτινες κατασκευές να λέγονται Έλληνες. Όχι, δεν λέγονται Έλληνες. Μπορεί πολύ να θέλεις να είσαι Έλληνας. Το ζήτημα είναι ότι Έλληνας, ακόμα και αν γεννήθηκες, θα πρέπει να παραμείνεις. Έλληνη σημαίνει φωτεινός. Αυτός που θα δει το φως. Ή αυτός που έχει φως. Και αυτός που έχει φως. Εσύ βρε ζώο μου, όλα αυτά που κάνεις, έχεις τίποτα μέσα σου από όλα αυτά και εξακολουθείς να λες ότι εγώ είμαι Ελληνίδα ή εγώ είμαι Έλληνας. Ούτε για βάρβαρος δεν κάνεις. Είναι καλύτερος ο βάρβαρος και ο χαζάρος που είναι απέναντί μας και που δεν είναι μέσα μας και δεν έχει παράξει όλα αυτά αλλά μας πολεμάει στα ίσα από σένα βρεζό προδότη και όσους έχω κατανομάσει. Και καμία σημασία δεν έχει όταν αυτοί που συνεργάζονται με προδότες γίνονται προδότες και είναι θύματα των προδοτών επειδή είναι συνεργάτες τους. Τι σημασία έχει αφού παράγει το ίδιο προδοτικό έργο? Έχει καμία σημασία αν κάποιος σε πάρει το λαιμό σου? Γιατί τον άκουσες? Δεν είχες κρίση? Δεν είχες λογική? Τι δεν είχες? Όμως το μήνυμα είναι για όλους μου τους συνέλληνες, τους αδερφούς μου, που αυτοί θα καθαρίσουν την προδοσία και θα σπάσουν τα μούτρα και θα κόψουν κάθε προδοσία αλλά και τις επόμενες, διότι μαθαίνουν να τις αναγνωρίζουν και να τις βλέπουν γρήγορα. Βεβαίως είπα ότι περίμενα να δω και την αντίδραση πολλών συνελληνίδων και συνελλήνων μου, το πώς θα αντιδράσουν σε αυτή την προδοσία, αλλά πώς θα φερθούν και πώς θα την ξεπεράσουν. Γιατί έχω πει. Είναι αυτό που έψαχνε η Νάση Γιωργοσοπούλου, που δεν θυμόταν και έλεγε. Είναι και αυτή η Ελάνια κόρη, η οποία λέει: δεν είναι μωρέ αυτός ο αρχηγός, ο Αρτέμις. Δεν τον αναγνωρίζουν άλλος. Βέβαια, όσοι δεν θέλετε να αναγνωρίσετε, δεν πρέπει να αναγνωρίσετε, γιατί σας χαλάει το σχέδιο το προδοτικό. Θα τα πούμε όλος τώρα. Και επειδή έχουμε φτάσει στο ξεύγαλμα, τελειώνει το ξεύγαλμα και θα πάω στο στύψιμο, θα φάτε πολύ στύψιμο. Και θα καταλάβετε μία και διαπαντός ότι αυτές οι πουστιές, οι καριολιές δεν περνάνε πουθενά. Και ότι είστε ζώα, γελία. Και μέχρι εδώ θα σταματήσει. Και είστε πολύ μικροί και κουτί να κοροϊδέψετε ή να γελάσετε ή να αποκρύψετε. Είστε μικρά ζωάκια. Τόσο προβλέψιμα που δεν φαντάζεστε πόσο γελοί ανθρωπάκια είστε. Και όλα αυτά που λέω θα τα αποδείξω. Και τα αποδεικνύω μιλώντας εσάς, όχι για εσάς, εσείς είστε ήδη στο διάλογο. Για να καταλάβουν οι άλλοι πως πρέπει να καταλαβαίνουν, πως πρέπει να φέρονται και πως πρέπει να προσέχουν, αλλά και να προστατεύουν. Διότι έχω πει ότι η ηγέτης δεν είναι αυτός που έχει μια καρέκλα και μάλιστα χοντρή με χοντρό κόλο και δεν έχει μόνο τον ευάλει. Είναι ο ηγέτης αυτός ο οποίος είναι άνθρωπος, που πολλοί δεν ξέρετε τη σημασία, είναι σαν τα πρωτόκολλα, που μιλάτε για αξιακά πρωτόκολλα, αλλά ένα θέμα και ξέρετε τι σας γίνεται. Κρίνοντας από τη σύμβουλος για την αλήθεια και για τις άλλες αξίες, δεν μπορεί κανένας σας, δεν τα ξέρει κανένας σας, δεν τα έχει εμπεδώσει, είναι μόνο να τα λέει, να τα πασπαλίζει, να νομίζει ότι είναι δικά του, βεβαίως είναι χτισμένος με αυτά, αλλά κανείς δεν ξέρει ούτε τη σημασία του, αλλά σιγά μην τα εκτελέσει. Μα όχι και δεν ξέρετε, δεν ξέρετε καν τι λένε, τι εννοούν, αλλά τα λέτε. Έχω τα Ελλάνια αξιακά μου. Πού τα ρε κερατάκια τα έχεις, πού τα έχεις. Πού μου κάνεις ρε πανούλη σώζω, πολυτελείας αναρτήσεις. Και ανάθεμα και ξέρεις τι λες εκεί μέσα, βρε ζωντοπολάκο. Ανάθεμα και ξέρεις τι λες εκεί μέσα. Θα τα πούμε και για σένα. Φτάνουμε λοιπόν να καταλάβουμε το γεγονός. Άρα λοιπόν πρέπει να μάθουν όλοι, να καταλάβουν όλοι, να κόψουν, να πράξουν, να κάνουν τις επιλογές τους
και να τελειώνουν μια και δια παντός, γιατί δεν έχουμε χρόνο να ερχόμαστε γύρω-γύρω από τις κοπριές. Και πρέπει να θυμάστε κι ένα άλλο. Εγώ δεν πρόκειται να κάνω εκτός σε κανέναν και σε τίποτα. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Εάν δεν διορθωθείς και δεν πας σε διορθωτική δικαιοσύνη, θέλω να μη σε βλέπω. Θα σε κόψω τόσο πολύ που η σφαξά δεν θα τη βλέπεις ούτε εσύ. Θα είναι τόσο μεγάλη και θα είναι τόσο μακριά το ένα κομμάτι από το άλλο που δεν θα τη βλέπεις ούτε εσύ τη σφαξά. Άρα να καταλάβετε, εγώ στο πιάτο μου δεν επιτρέπω ούτε μισό κακαρετζάκι. Εάν σου ρίξω μέσα στο πιάτο σου μία φτισά ή μία κακαρέτζα, υπάρχει περίπτωση να φας το φαγητό? Όχι, θα το πετάξεις. Στην ελλήνωση συνέλευση και ανάμεσά μας, ιδιαίτερα σε κομμάτια διοίκησης και ιδιαίτερα οι δίθεν αγωνιστές και ψεύτες, λαοπλάνους δόλιους, που η ψυχή τους είναι αλλού και βγάζουν τις κοπριές τους, αλλά στον κόσμο κάνουν εντύπωση, αυτά σε μας δεν περνάνε και θα τα κόψω διαπαντός. Ή θα είσαι καθαρός μες στη διοίκηση και δεν θα έχεις πουθενά ούτε ένα ψεγάδι, αλλιώς μπορεί να κάτσεις πιο έξω, να τρως εσύ από το βρώμικο φαγητό, από το κοπρισμένο φαγητό, αλλά όχι εμείς. Και αν θα φτύσεις το πιάτο μας, ποτέ δεν θα φάμε. Θα σου φέρουμε το πιάτο στο κεφάλι και θα σε βάλουμε το φας εσύ. Όχι εμείς. Δεν θα μας προσφέρει κανένας ούτε δηλητηριασμένο φαγητό, ούτε νερό, ούτε λέξεις, ούτε ιδέες, αλλά ούτε να έρχεσαι να χαζογελάς με μας και από πίσω μας να λες άλλα και να κάνεις άλλα. Αυτό είναι το βρώμικο φαγητό και αυτό θα το φας εσύ. Εμείς θέλουμε καθαρά πράγματα. Και γιατί μπορούμε και γιατί έτσι θέλουμε. Ξέρουμε τι τρώμε. Δεν τρώμε σκατά και εννοούμε φαγητό. Αυτά είναι για σένα και για σπέρματα όπως εσείς. Να συνεχίσω. Αγαπητή Βίκη Σόζου, σου έστειλα μήνυμα ηχητικό. Σου έγραψα γράμμα. Σου είπα να παραδώσεις το αρχείο μου. Βέβαια, σε συνεργασία με τον Καλογερόπουλο και η Βίκη Χαραλάμπους, που είσαι μια αυγική. Βεβαίως είσαι η αυγή της κοπέλα μου. Μην κρυβόμαστε. Και εσείς και μια συμμορία ολόκληρη που δεν ξέρω τι παριστάνετε, αλλά στον κόσμο έξω, στους συνέλληνες, δείχνετε ότι είστε οι αγωνιστές και ο αγώνας μας. Τώρα θα σου δείξω τον αγώνα σου. Κάτσε να δεις πώς θα γίνει. Μου έγραψες ένα γράμμα λοιπόν, ένα μήνυμα που μου λες ότι εσύ είσαι πάντα μαζί μου. Εσύ Βίκη Σόζου, είσαι πάντα μαζί μου. Μάλιστα. Και ήσουν και μαζί μου. Πολύ ωραία. Εγώ ήμουν απέναντι σου ποτέ? Ήμουν ποτέ απέναντι σου, κοπέλα μου? Ή σε κανέναν ήμουν ποτέ απέναντι του? Σε κάποιο ηχητικό σου μήνυμα που από εδώ και πέρα θα δώσω εντολή, εάν δεν συμμορφωθείτε όπως θα σας πω τώρα, θα βγείτε μπαλκόνι και θα σας ξεφτυλίσω δημοσίως. Πόσο μεγάλοι προδότες είστε και τι γελοί άνθρωποι είστε και πώς τέτοια γελιότητα δεν μπορεί να είναι δίπλα μου. Και δει να κρατάει και το αρχείο μου. Ήδη με όλη αυτή τη συμμορία, Καλογερόπουλο, Μιμίδη, Χαραλάμπους και όλο αυτό το τσίρκο που βλέπετε, η βοήθεια είναι και η Γιωργοσοπούλου, η Νάνση, που θα έρθει και η ώρα της. Έχετε κάνει μια μεγάλη συμμορία για να κάνετε ένα πραξικόπημα. Φυσικά δεν μπορείτε, γιατί είστε άχρηστοι, ούτε πραξικόπημα να κάνετε ούτε τίποτα. Απλά θα βγουν οι αλήθειες που πρέπει, ώστε να μάθει ο κόσμος το τι ακριβώς κάνετε. Και έβγαλες λοιπόν ένα έγγραφο, το οποίο το έφτιανες δύο μέρες και φυσικά δεν το έχεις κάνει μόνοι σου. Έχετε κάτσει δύο-τρία άτομα να το γράψετε, για να δείτε πώς θα φαίνεται. Ότι είστε Έλληνες και Ελληνίδα. Εμείς θα πούμε, μωρέ, αν είσαι Ελληνίδα, εσύ που να το ξέρεις, εσύ κάνει κανένα DNA. Άμα σου πω και το σωματότυπό σου, θα πάρεις πλάκα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάτσε μέχρι εκεί και θα το δούμε. Και ότι είσαι πάντα μαζί μου και ότι το αρχείο το φυλάσσει για την προστασία τη δικιά μου. Δηλαδή, εσύ φυλάς το αρχείο μου για την προστασία τη δικιά μου. Ο Καλογερόπουλος, που είναι πακέτο με τη Βίκη, ενώ παλιά ήταν με τον Βασίλη και τον προωθούσε για πρόεδρο. Ενώ η Νάση Γεωργοσοπούλου προωθούσε τη Βίκη για πρόεδρο και γύρω-γύρω στην Ελλάδα γινόταν ένας χαμός με δύο ζαβά, δύο ανάπηρα, και ερχόσατε γύρω-γύρω και δεν ξέρανε τι θέλανε. Είχαν τη θέση τους, αλλά δεν ήθελαν αυτή τη θέση τους, γιατί ποτέ δεν ήταν δικιά τους και ποτέ δεν ήταν τίποτα. Και δεν ξέρουν τι θέλουν, απλά το καθεστώς, και εκτελούσαν μια πολύ μεγάλη διαδικασία σχεδίου. Εσύ, φύλακε στο αρχείο μου. Και λες λοιπόν, βλέπουμε τον Καλογερόπουλο, λέει, το αρχείο, τη Ελλήνων Συνέλευσης. Βρε ζώα.
Τα θέλετε και τα λέτε, ρε πρωτοτόσκυλα αυτά. Αυτό το αρχείο είναι της Ελλήνων Συνέλευσης. Αυτό το αρχείο είναι του Αρτέμι του Σόρα Ριζοντόβολα. Δεν είναι της Ελλήνων Συνέλευσης. Η Ελλήνων Συνέλευσης και το κάθε γραφείο έχει κάνει, έχει αρχείο με τους πολίτες που είναι μέλη και κάναν εξώδικο. Αυτό το αρχείο είναι του Αρτέμι του Σόρα και δεν είναι ρε νούμερα γελία υποκείμενα της Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι του Αρτέμι του Σόρα, προσωπικά του Προέδρου. Που ο Πρόεδρος και ο Αρτέμις ο Σόρας έχει βάλει τα χρήματα, αυτός πρέπει να υπογράψει αν δέχεται την πληρωμή από την αποπληρωμή που έκανε ο πολίτης, γιατί μπορεί να έρθει ένας Εβραίος, μπορεί να έρθει κάποιος που δεν γουστάρουμε ή να έρθει κάποιος απέναντι ρε παιδί μου και να κάνει ένα εξώδικο. Και αν εγώ δεν πω ότι δέχομαι την πληρωμή, σημαίνει ότι δεν τη δέχομαι την πληρωμή. Δεν γουστάρω ρε αδερφέ να σε πληρώσω τα χρέη σου και τα δανειά σου, αν την τεκόφτω λαιμό σου. Έχω δικαίωμα εκ του νόμου να το κάνω. Άρα λοιπόν το αρχείο δεν είναι της Ελλήνων Συνέλευσης, είναι του Αρτέμι Σόρα. Σε μια μεγάλη συμμορία που είστε εκεί μέσα όλοι μαζί και έχετε πάρει και συνέλληνες και τους έχετε πάρει τηλέφωνο γιατί έχετε το αρχείο γελία υποκείμενα, προδοτικά σκυλιά και ξέρω τι λέω και θα σας τιμωρήσω που δεν φαντάζεστε πόσο όλα μαζί. Κάθεστε λοιπόν τώρα και μιλάτε για το αρχείο του Αρτέμι και σας έκοψε εσείς για το αρχείο του Αρτέμι. Το δικό μου το αρχείο λοιπόν το φυλάς εσύ και δεν γουστάρω να το φυλάς άλλο. Γιατί πρέπει να σου έχω εμπιστοσύνη. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν ηχητικό αγαπητής Βίκη Σόζου που είστε μια παρέα εκεί μέσα. Και όχι, ένα είναι πολλά. Και δεν φαντάζεσαι εσύ που λες ότι έχεις δικού σου. Κανένας δεν είναι δικό σου δίπλα σου. Εσύ είσαι μπούφος και κάποιοι άλλοι είστε μπούφοι. Και όλο αυτό που κάνατε θέλαμε να ξεβγάλουμε. Τους πραγματικούς προδότες αλλά και τους συνεργάτες τους. Τα ηχητικά έρχονται σε δύο διευθύνσεις στην Ελλάδα. Η μία διεύθυνση είναι στο Καματερό και είναι μέλος του γραφείου σου. Έχεις τίποτα να πεις μπούφε? Να συνεχίσω. Βγαίνεις λοιπόν σε ηχητικό το οποίο είσαι μαγνητοφωνημένη και δηλώνεις μαζί με τον Πάνο τον αδερφό σου. Εσύ Πανούγη, κάνεις αναρτήσεις πολυτελείας, για λογική. Πανούλη, και για συνένωση. Και δηλώνεις λοιπόν στο ηχητικό, εγώ το αρχείο δεν το δίνω, θες πολύ ξύλο σώσου. Ο Αρτέμις είναι όμηρος. Λοιπόν, η σφολιάτα η χοντρή, η οποία ήταν σε νοσοκομείο ένα χρόνο με κόμμα. Είναι μια πονήρο και δεν έχει μυαλό στο κεφάλι της. Ήτανε μόνο η γραμματέας μου που έκανε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή λοιπόν που είναι η αυγή σου, που είσαι η αυγή της και που κάθεστε όλοι μαζί και σχεδιάζετε όλη αυτή την ανοησία της σφολιάτας, η οποία η σφολιάτα δεν κάνει τίποτα παραπάνω να μου κρατάει τα βιβλία και δεν έχει τίποτα παραπάνω και δεν έχει ούτε δικαιοδοσία, ούτε πυροξουσία, ούτε τίποτα. Και είναι ένα προδοτό σκύλο του κερατά, μαζί με όλα τα άλλα. Σας είπε από την αρχή, γιατί εσένα σέβαλε, γιατί ήσουν η αυγή της, και όποιος μίλαγε για τον Αρτέμι τον Σόρα και για τον Πρόεδρο. Και πού είναι ο Πρόεδρος και τι θα γίνει με τον Πρόεδρο. Τον βρίζατε ως προδότη και τον βάζατε σε μία μαύρη λίστα. Εσύ λες το ηχητικό. Το ηχητικό για να ξέρεις είναι για να επιβεβαιώσω στους άλλους συνέλληνες. Όχι για μένα, Σόζου και συνέλληνες. Για να επιβεβαιώσουμε την καριολιά σας, την προδοσία σας, τη γελιότητά σας και τη δολιότητά σας στους άλλους συνέλληνες που προσπαθείτε να παραπλανήσετε. Τώρα μιλάω σε εσάς, αλλά σας έχω γραμμένους και διαγεγραμμένους και θα το καταλάβετε. Καταλαβες, μιλάω για τους άλλους και λες μέσα στο ηχητικό που είσαι καταγεγραμμένη και εσύ και ο Πάνος και άλλοι. Ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος, ότι τα παιδιά της κεντρικής με έχουν εχμάλωτο εμένα, ότι εγώ είμαι όμηρος και με έχουνε με χάπια, αν αυτά τα έχεις βγάλει από το κεφάλι σου, και άλλα θα σου πω κι άλλα, είσαι άρρωστη, είσαι εγκάθετη, είσαι γελία, ένας προδοτόσκυλος συχαμένο. Εάν αυτά στα έχει πει η χοντρή σφολιάτα, να τα λες και τα μεταβάζεις, γιατί δεν έχεις μυαλό κρίση στο κεφάλι σου και τα λες μόνη σου, και τα μεταβιβάζεις αυτά που σου λέει η σφολιάτα, τότε λοιπόν πρέπει να παρουσιαστείς στην κεντρική, στα παιδιά, και να πεις ακριβώς ποιος σου τα είπε, να δώσεις μια κατάθεση έγγραφη ότι στα έχει πει η σφολιάτα, να τις πάρουν το κεφάλι. Και εγώ μαζί.
Εάν τώρα δεν στα έχει πει η χοντρή σφολιάτα και τα έχει βγάλει από το κεφάλι σου και κάθεσαι σε πηγάδια και διαδίδεται γύρω-γύρω τέτοιε γελιότητε, είσαι τόσο ανόητη, τόσο εγκάθετη, που θα πρέπει να ξεφανιστεί από προσώπου γη και από την τελείω συνέλευση. Να συνεχίσω. Συνεχίζει και λε λοιπόν ότι τα παιδιά τη κεντρική και αυτά είναι, δεν είναι νόμιμα και η περιφέρεια δεν είναι νόμιμη και ο Νίκο είναι κλέφτη και φυλάει τσίλε σε εμπορικά μαγαζιά για να γίνονται ληστείε. Πόσο ηλίθια, πόσο προδότης, πόσο εγκάθετη, πόσο ανόητη είσαι. Το ξέρεις τον Νίκο, το γιο μου. Ο Νίκος ο Μενεγής είναι γιος μου, ο Αλέξανδρος. Είναι από την αρχή, πριν από να βρει ηλίθιο εκεί μέσα. Έχει κατασκευάσει 100 καταστήματα με τα χέρια του. Έχει ταξιδέψει, έχει τρέξει, έχει κάνει, είναι παιδί μου. Είναι πιο έντιμος από τον καθέναν. Τι εννοήσεις λες για τον άνθρωπό μου, για τον παιδί μου. Σου επέτρεψε κανείς να μιλάς έτσι, βρε ανόητη, γελία έκφραση της φύσης? Γιατί το κάνεις αυτό? Είναι ψέματα αυτά? Θα τα ακούσεις στον αέρα. Συνεχίζουμε. Θα ήμουν όμηρος? Υπάρχει θνητός αυτή τη γη να με πάρει κανένας όμηρος? Βλέπεις πόσο ηγήθεια είναι η σφολιάτα και πόσο ανόητο το μυαλό σου. Εάν το μυαλό σου είναι τόσο άρρωστο και τα έχεις βγάλει από μόνη σου, έπρεπε να έχεις φύγει από την αρχή και να μην είσαι καν μαζί μας. Εάν στα έχει πει η Σφολιάτα και κάποιος άλλος ή ο Μιμίδης να τα μεταφέρετε αυτά, θα πρέπει τώρα στην κεντρική να πας γρήγορα να τα καταθέσεις, να φύγεις εσύ από τη δύσκολη θέση και να αναλάβουμε εμείς. Συνεχίζεις εσύ, ρε Πάνο Σόζο, που είστε και ένα πηγαδάκι όλοι μαζί, και λες: θα τους διαλύσουμε, θα τους πηδήξουμε, θα τους σπάσουμε. Θα τους διαλύσουμε στην κεντρική όλοι μαζί. Έχουμε κανονίσει 9 γραφεία μαζί με τον Θοδωρόπουλο, την Άνση, τη Βίκη, όλους μαζί. Να ανοίξουμε δικό μας, θα τους γαμίσουμε όλους. Πάνω εσύ, που υποτίθεται ήσουν έναν υποσχόμενο άτομο με λίγο παραπάνω μυαλό, έβγαλες ένα μίσος απίθμενο. Πάνω σώζω και για άλλα που έχεις πει και που ήδη είναι καταγεγραμμένα, ως πρόεδρος και ο Σόρας, σε διαγράφω παντελώς από παντού. Δεν θέλω να υπάρχεις πουθενά. Είσαι παλιό πράγμα. Δεν πρέπει καν να είσαι σε γραφείο που έχει την ταμπέλα μας μέσα. Διαγράφεσαι από παντού. Όποιος έχει διαγραφεί και είναι διαγεγραμμένος και διαπαντός, ό,τι εξώδικο έχει κάνει, ακυρώνω και στέλνω ακυρωτικό σε τράπεζες και φορεία και όπου έχει πάει. Θα το καταλάβετε στερεοφωνικά όλοι. Δεν γουστάρω και δεν θέλω και στο χέρι μου και στη, δικαιοδοσία μου είναι να μην πληρώσω κανένα χρέος. Πάρε το χρέος σου και βάλ' το και θα σου κάνω δώρο τη βαζελίνη. Άντε να χάθεις, σκουπίδι, που μιλάς για τους συνέλληνές μου, τους πολεμιστές μου έτσι και έχεις με τόσο μίσος και είσαι μες στην Ελλήνων Συνέλευση, μες στην Ένωση. Ντρέπομαι που σε γνώρισα. Λυπάμαι που σε γνώρισα. Δεν είσαι Έλληνας. Ούτε εσύ, ούτε η γένα σου όλη. Έτσι όπως έχει γίνει. Ντρέπομαι που ήσουν μαζί μου και που μίλαγες με αυτό το μίσος που μίλησες για τους συνανθρώπους σου. Και με όλα αυτά που έχεις διαδώσει, διαγράφεσαι από παντού και διαπαντός. Δεν υπάρχεις για την Ελλήνων Συνέλευση. Υπάρχουν και άλλες μαγνητοφωνήσεις, Βίκη. Ο Πάνος διαγράφεται από παντού. Ξεγράφτε τον από όλες τις ομάδες. Πετάχτε το σκουπίδι που έδωξε τόσο μίσος για τους συνέλληνές του, για την κεντρική, για τα παιδιά μου, για τους γιους μου. Κάνετε λες και δεν ξέρετε τα κεντρικά τα παιδιά, λες και ήρθαν από την Αμερική. Τον Πλόσκα δεν περνά το λεξόδικα. Δεν ξέρετε τον Πλόσκα που είναι της έμπιστός μου. Δεν ξέρετε τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι διαμάντη, γιος μου. Δεν ξέρετε τον Νίκο τον Μενεγή. Τι δεν ξέρετε? Τον Αλεξάνδρο τον ξέρετε, που υπήρχε. Τον Κώστα Ανδρουλιδάκη. Τι δεν ξέρετε, παιδιά, όλοι με το σχέδιό σας? Προδότες του κερατά. Βίκη Σοζού, σε σώζει σε μια εβδομάδα λόγω του Νίκου, του Ναούμ, ο οποίος πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο στοιχείο υπάρχει εκεί μέσα από εσάς τους τρεις που είπα, να παρουσιαστείς στην κεντρική και να δώσεις μια κατάθεση. Που να λες ακριβώς ποιος σου είπε όλες αυτές τις αηδίες, ότι με έχουν εχμάλωτο, ο άλλος λέει στο Ζαΐρ, το άλλο το Ζαβού απάνω. Θα ήμουν εχμάλωτος και θα έγραφα την επίκληση του Μίνωα, 67 σελίδες. Θα ήμουν εχμάλωτος και θα έγραφα την επίκληση του Ολύμπου. Θα ήμουν εχμάλωτος και θα σου έκανα σε πρεσβεία
ή εχμάλωτος, να χάθει ο χοντρός ο κόλος που σας έχει πει. Αυτό ήταν άρρωστο ρε μαλάκα, αυτό ήταν σε κόμμα ένα χρόνο, εγώ το πήρα και το έκανα άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος τώρα προσπαθεί να βάλει αυτό το ζωντανό που λέγεται Βίκη Χαραλάμπους, αυτός ο προδότης προσπαθεί να βάλει σε κόμμα όλους τους Έλληνες. Θα σας βάλει ρε αυτό το κυπριακό γαϊδούρι σε κόμμα ρε. Να καταφέρει αυτό. Να δω όσοι πάτε στο κόμμα, τραβάτε. Τραβάτε να σας βάλει στο κόμμα. Ήταν στο κόμμα ένα χρόνο, στο νοσοκομείο και της έχει μείνει κατάλοιπο. Θα μιλήσουμε και για αυτά. Όσον αφορά κατά τη Βίκη τη Σόζου. Βίκη Σόζου προλαβαίνει μέσα σε 9 εβδομάδα να πας και να πεις και να κάνεις κατάθεση. Δεν μιλάμε για πάνω. Πάνω μην κάνεις καμιά κατάθεση πουθενά. Διαγράφεσαι από παντού και δεν υπάρχει τρε. Να χάθεις από εκεί που σου να και πολεμιστείς και έχεις κάνει και αγώνα για όλα αυτά που είπες. Ντρέπομαι, λυπάμαι. Τόσο προδότης και τόσο κρυμμένο σκουπίδι. Μέχρι που λες το ηχητικό να γράφετε όλοι καλά στο Facebook, ωραία μηνύματα, γλυκά, στρογγυλά, να μην μας πάρει κανείς χαμπάρι για να τους γαμίσουμε όλους μαζί. Να χάθει ζω, 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 που ήσουν μαζί μας και είσαι και ορκισμένος άνθρωπος. Δίκη όσο προλαβαίνεις να πας στην κεντρική σε 9 εβδομάδα. Όχι μόνο να παραδώσεις τα δικά μου είναι να τα παραδώσεις. Είναι του Αρτέμι του ώρα. Και ό,τι όρο γουστάρω, όποιος προδότης έχω διαγράψει, ακυρώνονται τα εξωδικά του όλα. Του Καλογερόπουλου, που ο οποίος δεν έχει κάνει προσωπικά και έχει κάνει σε εταιρείες, θα ακυρωθούν όλα. Όποιος έχει κάνει σε εταιρείες από τους προδότες ή οπουδήποτε, ακυρώνονται όλα. Όποιον αναφέρω τώρα ως προδότη και δεν προλάβει, θα τα ακυρώσω γιατί μπορώ και γιατί μόνο εγώ μπορώ. Και τώρα θα καταλάβετε λοιπόν και τι κάνατε και προχωράτε στις προδοσίες σας. Και σας εύχομαι καλή τύχη που δεν υπάρχει. Προλαβαίνεις να πας στην κεντρική να πάρεις μια θέση. Στα παιδιά που είναι κεντρική τώρα και αυτά που έχω ορίσει. Να δώσεις μια κατάθεση αν τα λόγια αυτά είναι δικά σου ή αν τα άκουσες από κάπου και από ποιον τα άκουσες. Εάν τα άκουσες από Μιμίδη, από Καλογερόπουλο και με τι σχέδιο είναι και πώς εξελίσσεται το σχέδιό σας και τι σχέδιο έχετε να κάνετε. Τότε να το κάνεις για να φύγεις από τη δύσκολη θέση και θα συζητήσουμε. Εάν δεν θα διαγραφείς, σου είπα, αν δεν σε διαγράφω σήμερα τώρα μαζί με τον αδερφό σου, είναι για τα μούτρα του ναού. Έχεις μια εβδομάδα καιρό. Μετά τη εβδομάδα δεν υπάρχει σε διαγεγραμμένη και θα πάμε και σε ακολουθίες. Όλη αυτή η προδοσία σε όλους αυτούς που πήρατε, όπως χρησιμοποιήσατε τα αρχεία των τηλεφώνων και όσοι τα χρησιμοποιήσατε, θα έχετε πολύ άσχημα ξεμπερδέματα, η κεντρική να πιάσει αμέσως εργασία. Ό,τι είναι για διαγραφή, να βρεθούν και τα εξωδικά τους, να ακυρωθούν με εξώδικα και το εξώδικο που θα ακυρώνει τα εξωδικά τους στην εφορία και στις τράπεζες να αναρτηθεί στο Facebook, να είναι κοινή, σε κοινή θέα όλων. Έτσι πρέπει να φερόμαστε σε όλους αυτούς τους προδότες, όλα αυτά τα σκουπίδια του καθεστώτος που εκτελούν και δρομολογούν το σχέδιο της αποστασίας, της προδοσίας και της διάλυσής μας. Έχουμε συνέχεια.